Πρώτον, έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και το δεύτερη παρατήρηση. Έχουμε κάνει κάποιες προετοιμαστικές συνεδριάσεις. Το τρίτο είναι ότι θα έχουμε εξαιρετικά δύσκολες διαβουλεύσεις, διότι αντίθετα με την εντύπωση η οποία κατά κάποιο τρόπο μερικώς έχει προκύψει ή έχει δημιουργηθεί, έχουμε πολύ δύσκολες διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις. Έχουμε να κάνουμε με κενά χρηματοδοτικά. Έχουμε να κάνουμε με θέματα που ασχοληθήκαμε και στο παρελθόν. Μέχρι τώρα μιλούσαμε πάντοτε για την ολοκλήρωση του τρέχοντος του παλιότερου προγράμματος και τώρα μιλάμε για ένα καινούργιο τριετές πρόγραμμα. Και πρέπει να μιλήσουμε για τα θέματα τα οποία δεν επαρκούν και πηγαίνουν πέραν από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει για το πρόγραμμα που δεν εξαντλήθηκε. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει κούρεμα σύμφωνα με τις συνθήκες. Γνωρίζουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην κάνουμε υπολογισμούς που ο καθένας μας γνωρίζει ότι δεν μπορεί κανείς να πιστεύει σε αυτούς και να ακουμπήσει σε αυτούς. Και θα πούμε στους Έλληνες συναδέλφους ότι έχουμε κάνει τα πάντα για να μας δώσουν τις προτάσεις τους και να μας... Και εκείνοι δεν έχουν κάνει τα πάντα για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη που πρέπει να τους έχουμε. Είμαστε πράγματι σε μια πολύ δύσκολη, διαβούλευση και δεν βλέπω αυτή τη στιγμή πόσο εύκολα θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Και είναι σαφές ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων σωστά είπαν ότι αυτό το Σαββατοκύριακο πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Και θα δούμε λοιπόν τι θα είναι η αποτέλεσμα σήμερα και αύριο. Θα δούμε λοιπόν και θα συζητήσουμε πώς έχει το θέμα και τις προτάσεις των θεσμών. Η Κομισιόν είπε ότι θα πρέπει να μας εξηγήσουν πώς φτάνουν στα συμπεράσματα που φτάνουν. Το Eurogroup πρέπει επί τη βάση των αξιολογήσεων των θεσμών να αποφασίσει εκείνο εάν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ESM πηγαίνουν κανονικά οι διαπραγματεύσεις. Θα το κάνουμε όμως αυτό μέσα στη συνεδρίαση. Δεν μπορεί κανείς να προαξιολογήσει κανείς την κατάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια κατάσταση η οποία ενώ παλαιότερα ήταν ελπιδοφόρα, τους τελευταίους μήνες κατεστράφει σε φοβερούς ρυθμούς. Πριν από μια εβδομάδα είχαμε ένα δημοψήφισμα όπου ελέγχθη με σαφήνεια ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όροι, γι' αυτό υπήρξε πλειοψηφία. Και τώρα λέγονται τα αντίθετα. Αυτά όλα δεν είναι πολύ πιστικά για τον μέσο πολίτη στην Ευρώπη. Και οι αριθμοί είναι πολύ κακοί. Και η εμπιστοσύνη επίσης, δηλαδή σημαίνει ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να δεχθούμε μόνο τις διαβεβαιώσεις, διότι η φιλοσοφία όλων των βοηθητικών προγραμμάτων που θα τα υλοποιήσει κανείς βήμα προς βήμα και θα παίρνει έτσι κανείς τη βοήθεια, αυτό θα πρέπει να τηρηθεί και η πορεία αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί. Δεν μπορείτε να προχωρήσετε με υπολογισμούς, σκέτους μαθηματικούς υπολογισμούς. Ευχαριστώ και αύριο το